Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, με το επόμενό μας θέμα. Θα πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Σε ένα χωριό, σε μια ολόκληρη περιοχή που τρομοκρατείται από μια σύγχρονη συμμορία Ντάλτονς. Κυκλοφορούν με τα μαχαίρια εδώ στις ζώνες τις κριτικές, έχουν κουμπούρια, απειλούν τον κόσμο, μαχαιρώνουν τον κόσμο. Ένα πρόβλημα τεράστιο σε μια περιοχή όπου κανείς δεν τολμάει να τα κουμπίσει. Οι κάτοικοι φοβούνται. Έχουν τρομοκρατηθεί. Και αυτόν τον τρόμο τους μας αποκαλύπτουν στο πρώτο μέρος του ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσετε. Τα μαχαίρια τα είχαν σαν προέκταση του εαυτού τους. Ανά πάσα στιγμή τα κρατούσαν για στην καφετέρια που πηγαίνανε, οπουδήποτε πηγαίνανε, τα μαχαίρια ήταν στη μέση. Και μόλις τολμούσε κάποιος που του είχαν κάνει ζημιά, δεξιό, να κάνει την παραμικρή παρατήρηση, αμέσως όποιος το μαχαίρι πήγαινε κατευθείαν στη λαβή του μαχαιριού. Άλλες φορές το τραβούσαν το μαχαίρι, άλλες φορές το αφήνανε. Πάντως απειλούσαν με την πρώτη ιστορία. Το χέρι πήγαινε πάντα στο μαχαίρι ή στην κατσούνα, ό,τι κρατούσαν. Έχουν απειλήσει αρκετές φορές και άλλους ανθρώπους. Έχουν απειλήσει πολλούς. Και έχουν δει και πολλούς εδώ στο χωριό. Πάνε 2-3 άτομα και δεν όποιο βρουν. Τι διαδίδανε? Ότι θα μου κάνουν κακό, θα με ξεκυλιάσουν, κάτι τέτοια. Το ίδιο μου είπε και ο αγροφύλακας όταν μου έδωσε εμένα την κλίση. Τι σας είπε δηλαδή? Ότι πρόσεξε γιατί έχουν σκοπό να σου κάνουν κακό. Όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που χτύπησαν τον πατέρα σου, πώς αισθάνεσαι για αυτούς? Αυτοί οι άνθρωποι δεν βάζουν μυαλό. Πήγαμε και στον Ομάρης, μάλιστα. Και τι σας είπαν? Μας είπαν ότι θα τους κόψουμε εντάλματα και θα κοιτάξουμε, θα τους πιάσουμε και θα τους βάλουμε φυλακή και πολλά κηδιά. Μετά από και αυτά. Ενώ τους πιάσανε τους δυο και την άλλη μέρα κατευθείαν τους εμολάρανε. Εσύ νομίζεις ότι είναι δίκαιο κάποιοι άνθρωποι να κυκλοφορούν με μαχαίρια και να προσπαθούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους? Δεν είναι βέβαια. Όποτε κατεβαίνω το σπίτι τους φτιάχνουν και το μαχαίρι, να το φαίνεται. Τι έχω δει μερικές φορές που κατεβαίνω και τα βάζω στη μέση. Φοβάσαι? Εγώ, λίγο. Πέρασε κάποιος άλλος φθινοτρόφος και έκανε παρατήρηση στους μπαρκαλάκηδες για κάποια ζημιά του. Βάλανε τα πρόβατα σε κάποιο λιόφτο δικό του, απέγει, δεν ξέρω ας πούμε. Ακριβώς και αμέσως του επιτεθήκανε, τραβήξανε μαχαίρια, άλλος τράβωσε μαχαίρι, άλλος κατσούνε να το χτυπήσουν. Εμείς έχουμε αποφασίσει, αν θα χρειαστεί θα ξεσηκωθούμε, δηλαδή δεν θα δέσουμε, θα περιμένουμε ή το χωροφύλακα να έρθει να το πάρει, θα πάρουμε και εμείς τον νόμο στα χέρια μας. Θα πάρουν λοιπόν τον νόμο στα χέρια τους. Η αυτοδικία πρώτων πυλών. Η βεντέτα έτοιμη να ξεσπάσει. Και θα έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι κάπου έχουν δίκιο. Η οικογένεια Μπαλκαλάκη τρομοκρατεί τους πάντες και δεν την ενοχλεί κανείς. Με τα μαχαίρια στις ζώνες, απειλούν, δέρνουν και αν κάποια στιγμή φτάσει κανείς στο δικαστήριο και τους καταγγείλει, γιατί έχουν και την κακή συνήθεια να βάζουν τα πρόβατά τους σε κάποια ξένα χωράφια και να τα καταστρέφουν, τότε η οικογένεια Μπαλκαλάκη τραβάει το σουγιά, τραβάει το μαχαίρι και τραυματίζει ανθρώπους. Αυτό έγινε με τον πρωταγωνιστή της σημερινής μας ιστορίας. Γύρω στις 16 Οκτωβρίου επιτέθηκαν κάποιοι άνθρωποι στον άνδρα σας και τον μαχαίρωσαν. Από τότε μέχρι σήμερα αυτός ο άνθρωπος, ο άνδρας σας, ζει στα νοσοκομεία κατά κάποιον τρόπο, έτσι. Ναι. Τι βλάβες έχει πάθει? Έχει χτυπηθεί το πάνγκριας, πνεύμονας, το στομάχι, του έχουν αφαιρέσει τη χολή και του είχαν χτυπήσει κάποια έντερα. Διέταξε δηλαδή σοβαρό κίνδυνο? Σοβαρό, πολύ σοβαρό. Από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει κάποια βελτίωση στην υγεία του? Πολύ λίγο. Πολύ λίγο, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ακόμα. Υπάρχει ακόμα κίνδυνος. Έγινε για περιουσιακά, για την περιουσία τη δικιά μου που πρέπει να την προστατεύσω από κάποιους που έχουν τα πρόβατα και μας έχουν καταστρέψει. Είχα κάνει μια μήνυση με κάποιον γεωπόνο γιατί είχαν τρομοκρατήσει τον αγροφυλάκος και μετά που τους πήγε ο γεωπόνος στην κλίση αρχίσαν και διαδίδανε ότι θα μου κάνουν κακό και συγκεκριμένα λέγανε ότι θα με ξεκυλιάσουν. Τον απειλούσα, θα του σκοτώσουμε, θα του κάνουμε εκεί, θα του αφήσουμε τα κόκαλά του στην κεφάλα. Κεφάλα είναι τοποθεσία εκεί που είναι έχει τι ελιέ του ξάρφα. Και είχαν και αυτοί δίπλα τι μάτρε στα πρόβατά του. Εκεί έμεινε, δεν δώσαμε σημασία. Λέμε, φωνάζουν τακτικά γιατί πάντα δημιουργούν τέτοιε φασαρίε. Όταν έγινε αυτή η μήνυση, ζητούσατε κάποια αποζημίωση από αυτήν την οικογένεια, έτσι? Ναι, την εκτίμηση που είχε βάλει ο γεωπόνος. Η οποία ήταν? Περίπου σε 230.000. Μάλιστα. Βγήκε λοιπόν η απόφαση να σας πληρώσει αυτή η οικογένεια 230.000. Τι έγινε μετά από εκεί?
Δεν έγινε το δικαστήριο. Έπειτα, μία μέρα της 16 του μήνα, νομίζω ότι ήτανε, πήγαινα να δω μία αδερφή μου πάνω στο χωριό και μόλις έμπαινα έτσι μέσα στο χωριό, σμίγουνε τρεις δρόμοι. Στον ένα ήταν αυτή, στο μεσαίο με εγώ και ο άλλος κατέβαινε έτσι από το χωριό πάλι. Και στο σημείο που είχαν σταματήσει τα αυτοκίνητα αυτή, εγώ δεν μπορούσα, δηλαδή και άτομο με τα πόδια να περνούσε, θα πήγαινε πάνω από το δέντρο που λέμε τώρα εμείς. Και σταμάτησα με τη μηχανή εγώ στα 10 μέτρα πίσω, αυτοί μόλις με είδανε. Και κατεβήκαν από το αυτοκίνητο. Πόσοι ήταν στο αυτοκίνητο? Τέσσερα, τρεις ήταν μέσα και ένα ήταν απ' έξω. Ήρθαν και μου ντάραν εκεί. Σας χτυπήσανε? Στα 10 μέτρα που είχα σταματήσει εγώ. Και εκεί μου είπε ένας ο νεκτέριος, πού είναι μωρέ εδώ η ράτσα σου. Εκείνη η μέρα είμαστε στο λεωργείο και ξεφορτώναμε στα φύτα. Την ημέρα του μαχαιρώματος εννοείται. Ναι. Και ήταν απέναντι ακριβώς και είδα το να λογομαχούνε 4-5 άτομα. Επειδή είναι πίσω από το σπίτι, νόμιζα ότι μπορεί να ήταν και ο πατέρας μου. Να τσακώνεται με κανένα. Και πήρα το μηχανάκι, πήγα και είχα δει τις μπαρκαλίδες να με κατσούνε να δέρουν το μπαμπαδάκι. Και κατέβαινε κάτω, προλογούσα. Πόσα άτομα ήταν? Ήταν 4 άτομα αυτοί. Και αυτό το μοναχό του. Κατέβαινε κάτω, πιάσα το νεκτάρι του μπαρκαλάκι, μου τραβάει μια κλωτσά ο μικρό ο νεκτάριο, για τη μια σπροξιά και μου φύγανε. Την ώρα που μου φύγανε και πήγαινα να πλησιάσουν στο χαρίλο, στο παπαδάκι, τον μαχαίρωσε ο άλλος. Εκείνη τη στιγμή περνούσε η συμπεθέρα μου. Δηλαδή αυτονών των μπαργαλίδων η αδερφή. Και λέει, το σε λέει, ήταν ωραία να αντρικάνετε το ανθρώπου. Τέτοιον άνθρωπο πάνω να χτυπήσετε. Πάει μέσα στο σπίτι. Και όταν βγήκα, ήταν ένας φίλος μου εκεί πάνω που γινόταν η φασαρία. Και λέει τρέχα, τι εδώ μαλώνει. Και πάω και βλέπα το θύμα του Χαρίλα, εκεί που ήταν στη μέση σταματημένος. Και όλοι οι γύρω τον χτυπούσανε. Και ήταν με ένα ράντζο, με το χτυπήσω το κεφάλι. Αχάρι που είναι η ζωή καλέ μου. Βασίλη και τσιγρά στρασμή. Εσύ τι έκανες τον το είδες αυτό? Πήγα και έφωνα η μάνα μου. Πηγαίνω και καθίζω κανακάρι μου στο γιασένι που κάθιζες κονάρι μου και βάνω το γαμπά σου καντιφέ μου και σαν ημένο η μπαρθήσιγε μου. Πρωτή δε τσέμπρε χάθηκε παιδί μου, το άμυρο γιανιό μας γιάσε μη μου. Έφαγα τη μαχαιριά και δεν κατάλαβα τίποτα παρά την ώρα που έχανα τις αστίσεις μου, τότε κατάλαβα ότι θυμήθηκα ότι θα με ξεκυλιάζανε και έτσι έκαμα στο σώμα μου και είδα τα αίματα και κατευθείαν φωνάζω στο σε ένα χωριανό μου εκεί πέρα και ασυμπέθωρος που είναι. Του λέω, Νικολή, πάμε να φύγουμε γιατί με ξεκυλιάσανε. Και έφυγε ο άνθρωπος κατευθείαν μαζί μου και πήραμε τα αυτοκίνητο και πήγαμε στο κέντρο υγείας στο Χάρεκα. Πριν πάτε στο κέντρο υγείας, αυτός που σας μαχαίρωσε έφυγε από, ξέρω, από τον τόπο εκείνο? Δεν ακούσατε κάποιον άλλο να του λέει κάτι? Εγώ είχα φύγει. Τώρα τι έγινε εκεί πέρα δεν ξέρω. Εγώ όταν έφυγα ήταν εκεί, γιατί του λέω, άτιμε με έφαγες. Ύστερα ήβλεπα και διαλάγανε, φεύγανε ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Τους είδα με την ώρα που πήγαν. Χωρίστηκαν δηλαδή. Ναι. Και μετά με πήρε το ασθενοφόρο στο Ηράκλειο. Εκεί με πιάσανε οι γιατροί, με ανοίξαν από εδώ. Είναι σοβαρό το τραύμα σας? Οι γιατροί είπαν ότι μόνο ο Θεός, αν κάνει το θάμα του, θα γλιτώσω. Υπήρξαν κάποιες προκλήσεις μετά το μαχαίρωμα από την οικογένεια αυτή σε δικούς τους ανθρώπους? Όταν τον κάποιο δικό μας, βρίζουνε. Τον προκαλούν δηλαδή με τη γλώσσα? Τον προκαλούν για φασαρία. Έχετε παιδιά? Τρία. Τι ηλικίες έχουν τα παιδιά? Είναι 12, 8 και 7 χρονών. Εσύ θεωρείς δίκαιο που αυτοί κυκλοφορούν με τα μαχαίρια και απειλούν τον κόσμο? Φοβάμαι. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σου? Η αστυνομία τώρα πρέπει να τους πιάσει αυτούς. Πρέπει να τους πιάσει, να τους βάλει φυλακή. Στην αστυνομία πήγατε εσείς μετά την υπόθεση αυτή? Είχαν πάει όλοι τα αδέρφια και τα δικά μου και από τους συζύγους μου τη μεριά τα αδέρφια τους, συγγενείς, όλοι είχαν πάει στην αστυνομία. Τι τους είπαν από την αστυνομία? Είχαν πιάσει τους δύο.
Από τους τέσσερις. Από τους τέσσερις είχαν πιάσει τους δύο. Μετά τους είχαν αφήσει με εγγύηση. Είχαν πληρώσει να πηγαίνουν να παρουσιάζονται την πρώτη του μηνός και τις 16. Ο νεαρός που μαχαίρωσε τον κύριο Παπαδάκη κυκλοφορεί κανονικά στο χωριό, τον έχετε δει από τότε? Στο χωριό εγώ δεν τον έχω δει. Και χτες βράδυ συγκεκριμένα έμαθα στο Ρωτά, σε ένα χωριό που είχα πάει για μια γιορτή, ότι τους πιάσανε. Τώρα αλήθεια, ψέματα δεν ξέρω ακόμα, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος αν τους έχουν πιάσει. Κατά τη διάρκεια των απειλών που κάνω στον κύριο Παπαδάκη και σε άλλους συγχωριανούς σας, εσείς ή κάποιοι άλλοι δεν είχατε πάει στην αστυνομία να κάνετε κάποια εισήγηση, να ζητήσετε κάποια βοήθεια, να αναφέρετε το γεγονός τέλος πάντων στην αστυνομία? Και τι σας είπαν? Κοίτα, εδώ στην Κρήτη έχει παραγίνει το κακό. Εδώ καθόμαστε με αστυνομικούς και μπαλουτοκοπούμε. Κρατάμε τα μαχαίρια και δεν μας λένε. Η αστυνομία γνώριζε για τις απειλές, ήξερε. Η αστυνομία οπωσδήποτε γνωρίζει πολύ καλά. Γνώριζε η αστυνομία ότι κυκλοφορούν με τα μαχαίρια. Έκανε κάτι? Για μένα δεν έκανε τίποτα, αφού τους κάνανε παρέα, πίνανε κρασί μαζί. Εγώ σήμερα πήγα, είχα δουλειά και πέρασα από τα κρατήρια εκεί πέρα. Κοίτα κάτι άλλο, πήγα εκεί πέρα και είδα τους μπαρκαλάκιδες μέσα στα κρατήρια. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει για αυτήν την υπόθεση? Κοιτάξτε, εγώ θα πάω στη δικαιοσύνη τώρα. Και ό,τι βγάλει η δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους στο παρελθόν ή ακόμα και με την υπόθεση τη δική σας, σε σχέση πάντα με αυτήν την οικογένεια? Μην το θέμα, μην το πάτε πολύ βαθιά. Γιατί? Γιατί είναι. Η αστυνομία με το θέμα το δικό μου, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει κάνει καλά τη δουλειά της. Για ποιο λόγο δεν κάνει καλά τη δουλειά της η αστυνομία όμως? Γιατί δεν μπορεί τώρα, Φερρυππίν, να μου έχουν σχεδιάσει μένα από καιρό να με δολοφονήσουν και να μην μπορούν να πιάσουν έναν δολοφόνο. Είναι σωστό το πράγμα? Πώς αισθάνεστε μετά από αυτό που έκαναν? Πώς αισθάνονται. Εγώ ερώτησα και είναι αυτή η ιστορία αιτία. Εγώ είμαι μια εβδομάδα στο νοσοκομείο και φταίει αυτή η ιστορία. Στενοχωρήκα. Να, τα παιδιά του. Ποιο θα τα προστατεύσει? Ποιο θα τα φτιάξει? Τα έξοδά του, το σχολείο του. Ποιο θα τα δώσει το χαρτιλίκι να πάνε στο σχολείο του? Όλοι οι χωριανοί λένε ότι, ας πούμε, έχει γίνει πάρα πολλές φορές αυτή η υπόθεση να βάζετε τα ζώα σας σε άλλα χωράφια, να σας κάνουν συστάσεις και νομίζω τα παιδιά σας και ο σύζυγός σας να κυκλοφοράνε με τα μαχαίρια και να τους απειλούν. Ψέματα το λένε. Αυτό είναι όλο το χωριό. Ποιος τι δεν υποσβαστούν μαχαίρια? Ότι τα έχουν ζωσμένα στη ζώα. Ψέματα, τι θα πούνε τώρα, τι θα πούνε τώρα. Είχαν απειλήσει τον κύριο Παπαδάκη και ότι πολλές φορές του είχαν πει ότι θα σε σκοτώσουμε, ξέρω εγώ, ότι είναι πολλά τα λεφτά που έβγαλε. Τις 18 είχαμε εκλογές, τις 16. Στι 17 ήταν μαζί με το γιο μου τον ένα, εδώ στο μαγαζί ναι, του Ευθύνη. Και κάνανε παρέα. Βγήκε το σκυλάκι, παιδί μου. Ήταν το σκυλάκι, παίρνει ήδη το τηλέφωνο, σου λέω. Και ήταν ένα σκυλάκι, τι για να μαχαιρωθεί ένα άνθρωπο. Ένα σκυλάκι ήταν τι, αλλά. Δηλαδή θα μπορούσε να. Ο άνθρωπο αυτό αυτή τη στιγμή κινδυνεύει. Και σταματούσανε το. Σταματήσανε. Επίζανε ο κουνιάδο μου, Θανάση, σε πάει εδώ πέρα. Και. Το μεταξύ έρχονταν κι αυτό. Ήταν παιδί μου, κακή ώρα ήταν. Αυτός πότε ήθελα να περάσει από εκεί, από τούτη τη μέρη. Αυτός πήγαινε από εδώ. Καλά, και πώς το μαχαίρωσε δηλαδή, πώς ήρθαν στα μαχαίρια, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Εντάξει, ήταν το σκυλάκι, μπορεί να ήταν τα ζώα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να ήταν. Και αυτά να τα πούνε στο δικαστήριο. Αν αυτή η οικογένεια συνεχίζει να προκαλεί. Αν συνεχίζει αυτή η οικογένεια, θα λάβουμε κι εμείς άλλα μέτρα. Τι απειλή, ας συνεχίζουν. Δηλαδή, τι μέτρα θα λάβετε? Αφού χτυπάνε αυτοί, θα χτυπάμε κι εμείς. Αφού λοιπόν χτυπάνε αυτοί, θα χτυπάνε και οι άλλοι. Ελλάδα του 1994, Κρήτη του 1994. Μια οικογένεια τρομοκρατεί, δέρνει, απειλεί, μαχαιρώνει. Οι αστυνομικοί εκεί πέρα πίνουν κρασί με τους δράστες, δεν συμβαίνει τίποτα και κατά ένα περίεργο τρόπο, μόλις μαθαίνουν ότι θα κατέβει η κάμερα της εκπομπής μας να κάνει το σχετικό ρεπορτάζ, τότε τους συλλαμβάνουν και τους στέλνουν στο Ηράκλειο. Ας προσέξουν όμως εκεί πέρα οι αρμόδιοι, διότι όπως ακούσατε και όπως είδατε, μια αιματηρή βεντέτα υποβόσκει σε αυτό το χωριό της Κρήτης. Εδώ θα διακόψουμε και πάλι για διαφημίσεις και είμαστε σε λίγα λεπτά κοντά σας.